Εμείς σαν ΚΚΕ διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη συμφωνία Ελλάδας-Κουβέιτ για την προστασία των επενδύσεων και την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτα απ' όλα γιατί τέτοιου είδους συμφωνίες δεν αποτελούν πρωτοτυπία. Όλα μα όλα τα καπιταλιστικά κράτη περίπου τέτοιες συμφωνίες υπογράφουν. Γιατί ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Πρώτα απ' όλα να προστατέψουν τους επενδυτές, να προστατέψουν, να σιγουρέψουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας υπογράφει τέτοιου είδους συμφωνίες και ούτε είναι η πρώτη κυβέρνηση που το κάνει αυτό. Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη συμφωνία με το Κουβέιτ που συζητάμε, την υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και την κυρώνετε εσείς σήμερα. Δεύτερος λόγος που διαφωνούμε. Πιστεύουμε, και έτσι είναι, κατά τη γνώμη μας, ότι δεν είναι μια μεμονωμένη, μια ανεξάρτητη ενέργεια, η οποία αποβλέπει στην προστασία των επενδυτών. Είναι μια ενταγμένο αυτό το μέτρο μέσα σε μια στρατηγική που δημιουργεί συνολικά προϋποθέσεις για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και για την προστασία τους. Και σε αυτή τη στρατηγική όλα τα άλλα κόμματα συμφωνείτε. Εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να κάνω ένα σχόλιο για τον προστατευτισμό που ακούστηκε από προηγούμενο εισηγητή. Χθες στο Ευρωκοινοβούλιο γινόταν μια συζήτηση για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων. Είναι γνωστή η προσπάθεια κεφαλαίων της Κίνας και ρωσικών κεφαλαίων να αγοράσουν γερμανικές επιχειρήσεις και γαλλικές. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια προστατευτισμού των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά πώς θα προστατέψει τα δικά της μονοπόλια. Χθεσινή είναι η συζήτηση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν δύο τάσεις. Απ' τη μια μεριά η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων όταν μας βολεύει για συγκεκριμένους λόγους, προασπίζοντας τα συμφέροντα συγκεκριμένης μερίδας της αστικής τάξης, συγκεκριμένων μονοπωλίων, όμως όταν αυτός ο ανταγωνισμός δεν αποδίδει κέρδη και χάνουμε από αυτόν τον ανταγωνισμό, τότε πάει περίπατο η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και περνάμε στον προστατευτισμό. Αυτό κάνει και ο Τραμπ στην Αμερική. Όμως και στις δύο περιπτώσεις. Είτε η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων μπαίνει μπροστά, είτε ο προστατευτισμός, στην προκειμένη περίπτωση δήθεν από ισλαμικά κεφάλαια ή κινέζικα ή ρώσικα ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι η υπόθεση διαμάχη, ανταγωνισμός μεταξύ μερίδων της αστικής τάξης, μεταξύ μερίδων του κεφαλαίου. Και στις δύο περιπτώσεις αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο, αυτοί που χάνουν, είναι οι εργαζόμενοι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο δίλημμα για τους εργαζόμενους. Ο κύριος αντίπαλος είναι η δράση του κεφαλαίου με σκοπό το κέρδος και σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους οι εργαζόμενοι. Τέτοιες συμφωνίες, κλείνω την παρένθεση, τέτοιες συμφωνίες θεωρείτε ότι αποτελούν εργαλεία που έχετε στα χέρια σας, δεν είναι το μοναδικό, για να βελτιώσετε το επενδυτικό κλίμα, να προσελκύσετε επενδύσεις. Άλλωστε, έχετε πάρει μια σειρά μέτρα, τα είχαμε πει και στην Επιτροπή, σε αυτή την κατεύθυνση. Δημιουργίας δηλαδή κερδοφόρων προϋποθέσεων για κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Μείωση του άμεσου και έμεσου κόστους, για παράδειγμα, φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, απλοποίηση αδειοδοτήσεων, μείωση του ενεργειακού κόστους, φιλοεπενδυτικό χωροταξικό πλαίσιο. Όλα αυτά τα περάσατε με τα τρία μνημόνια. Και αυτή την προσπάθεια τη συνεχίζετε και με τέτοιου είδους συμφωνία, ώστε να προσφέρετε την πληρέστερη δυνατή προστασία στους επενδυτές. Μάλιστα και με αυτή τη συμφωνία προχωράτε σε καθεστώς, παραχωρείτε καθεστώς ευνομούμενο κράτος και καθεστώς εθνικής μεταχείρισης. Κύριε Υπουργέ, επειδή κάναμε και μια συζήτηση στην Επιτροπή, κύριε Υπουργέ, εμείς καταλαβαίνουμε πολύ καλά το άγχος που έχετε για να έρθουν επενδυτές, να αναπτυχθεί η καπιταλιστική οικονομία, να μηδενίσετε, όπως είπατε εσείς, το ρίσκο, όσο είναι δυνατόν, για να προτιμήσουν τη χώρα μας οι επενδυτές. Και άλλωστε δεν κάνατε και λίγα σε αυτή την κατεύθυνση. Διατηρήσατε καταρχήν ό,τι είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και πάνω σε αυτά προσθέσατε και τα δικά σας μέσα από το τρίτο μνημόνιο. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε αυτό το άγχος. Για το τι ρίσκο δηλαδή θα αναλάβουν οι επενδυτές. Πολύ περισσότερο όταν γνωρίζουμε ότι τα κέρδη τους θα βγάζουν από τη δουλειά των εργαζόμενων, από την εκμετάλλευσή τους. Και ούτε θα τους κάνουμε μετάνοιες, τους επενδυτές, γιατί, όπως ακούστηκε και στην Επιτροπή, δίνουν δουλειά στους εργαζόμενους, μειώνουν την ανεργία. Άσε που αυτό όταν γίνεται, και αν γίνεται, γίνεται μόνο όταν έχουν κέρδη. Όταν δεν έχουν κέρδη, πετάνε τους εργαζόμενους στον δρόμο και δεν δίνουν σημασία σε κανέναν. Αλλά για ποια δουλειά, για ποια μείωση της ανεργίας μιλάμε? Με αυτά τα χρήματα που παίρνουν να μην μπορεί να πληρώσει τον έμφυα και τα άλλα χαράτσια, να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, για τέτοια δουλειά μιλάμε? Να μην μπορεί να πληρώσει τη μόρφωση των παιδιών του, να έχει την υγειά του, να μην μπορεί να ικανοποιήσει τις σημερινές, τις σύγχρονες ανάγκες του. Κύριε Βαρδαλή. Τελειώνω, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Σε ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Μας λέτε επενδύσεις, κέρδη, φόροι, άρα έσοδα για το κράτος, άρα θα έχουμε κοινωνική πολιτική. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι ένα παραμύθι και αυτά που θα πάρετε από τις όποιες επενδύσεις, από τα όποια κέρδη, θα τα δώσετε πάλι στο μεγάλο κεφάλαιο. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, εμείς καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία.